Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, για το νομοσχέδιο για τον αθλητισμό, για την βία, αλλά κυρίως για την αθλητική παιδεία, για το αθλητικό πνεύμα, μίλησαν ήδη ο εισηγητής μας, ο Διαμαντής Καραναστάσης, ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, και θα μιλήσω και εγώ αύριο το πρωί και ελπίζω να είστε παρόν για να ανταλλάξουμε απόψεις και ελπίζω να προχωρήσουμε θετικά σε αυτά τα οποία αφορούν ολόκληρη την κοινωνία. Σήμερα ζήτησα το λόγο για τρία θέματα που δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι αύριο, που αισθάνομαι την ανάγκη να τα θέσω στη Βουλή και που θεωρώ χρέος της Εθνικής Αντιπροσωπείας να τα αντιμετωπίσει και με αυτά να ασχοληθεί. Το πρώτο αφορά την σημερινή επέτειο. Την επέτειο της κρίσης και της τραγωδίας των ημείων που αποτελεί μια μαύρη σελίδα στην πρόσφατη, στη σύγχρονη ιστορία μας και ταυτόχρονα αποτελεί μια σκοτεινή και γκρίζα σελίδα. Δεν αρκεί να τιμούμε τους ήρωες που χάθηκαν, ούτε αποτελεί επαρκή τιμή να τους μνημονεύουμε. Εάν πραγματικά θέλουμε να τιμήσουμε αυτούς τους τρεις ανθρώπους, αλλά και όλους όσοι έδωσαν το αίμα τους, τη ζωή τους για την πατρίδα και για την ελευθερία, τους οφείλουμε αλήθεια και δικαιοσύνη. Ανήκω στη γενιά εκείνη που οι φίλοι μου υπηρετούσαν στο ναυτικό, στο στρατό, την περίοδο των ημείων. Εγώ ήμουν στο δεύτερο έτος της νομικής. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά και είναι χαραγμένη στη μνήμη μου εκείνη η νύχτα, εκείνο το ξημέρωμα και όλα όσα ακολούθησαν. Δεν έχει μέχρι σήμερα αποδοθεί η αλήθεια ούτε στα θύματα, ούτε στις οικογένειές τους, ούτε στην ελληνική κοινωνία και αν η Βουλή πραγματικά θέλει να τιμήσει την επέτειο, οφείλει να ανοίξει μία διαδικασία διερεύνησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου όλοι οι υπεύθυνοι και όλοι οι γνωρίζοντες θα εκθέσουν στην ελληνική κοινωνία την αλήθεια. Γιατί δεν είναι αλήθεια πολλά από όσα τότε ακούστηκαν προς την ελληνική κοινωνία, όπως δεν είναι δίκαιο για τους πεσόντες, ούτε σωστό για τους επιζώντες να συσκοτίζεται ένα τόσο σοβαρό γεγονός. Προφανώς σήμερα, 28 χρόνια μετά, δεν μπορεί να υιοθετήσουμε την ρίση του τότε Υπουργού Εξωτερικών ότι δεν μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική ένας δήμαρχος, επειδή ύψωσε την ελληνική σημαία εντός της επικράτειάς του, ούτε μπορεί να υιοθετήσουμε όσα στρεβλά και κατά δήλως ψευδή υπόθηκαν, ότι δήθεν υπέστη βέρτιγκο ο χειριστής του ελικοπτέρου και γι' αυτό κατέπεσε. Εάν θέλουμε, κυρίες και κύριοι, πολλοί από εσάς κάνατε μνήμα στην επέτειο, εάν θέλουμε, κυρίες και κύριοι, να τιμήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων αυτών, αλλά και την δική μας αποστολή, οφείλουμε μια διαδικασία απόδοσης της αλήθειας. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ζήτησα να μιλήσω και να κάνω αυτή την σύντομη παρέμβαση συνδέεται με έναν τρόπο με τη σημερινή επέτειο και με όλα όσα υπόθηκαν για την πατρίδα, για τους πεσόντες, αλλά και με όλα όσα
αναγγέλλονται και προαναγγέλλονται σε σχέση με νέους εξοπλισμούς και με την εθνική άμυνα. Ενώ ετοιμαζόμουν και πληροφορήθηκα ότι θα συνεδριάσουμε και αύριο και αποφάσιζα να μιλήσω αύριο τελικώς για τον αθλητισμό, δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τους εργαζόμενους στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Μιλάμε για τους ανθρώπους εκείνους που προσφέρουν την εργασία τους, τον υδρότα τους, το αίμα τους, την ψυχή τους, για αυτό το οποίο όλοι επενούν. Κι όμως σήμερα στα ελληνικά αμυντικά συστήματα 25 εργαζόμενοι, 25 άνθρωποι βρίσκονται χωρίς δουλειά. Με μη ανανέωση των συμβάσεων με τις οποίες απασχολούνται, κάποιοι από αυτούς από το 2006-2007, για σκεφτείτε, 17 χρόνια, κάποιοι από αυτούς ελάχιστους μήνες πριν πάρουν σύνταξη, κάποιοι από αυτούς παίρνοντας τον κατώτατο μισθό, τα 700 ευρώ ή λίγο περισσότερα, αυτά που η κυβέρνησή σας με την τροπολογία αναγγέλει ότι θα αυξήσει, και τρέφοντας τις οικογένειές τους με αυτόν τον κατώτατο μισθό. Έσπευσα στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, συνάντησα τους εργαζόμενους και συνάντησα και τον πρόεδρο τον ΕΑΣ, ο οποίος απερχόταν και μου είπε ότι δεν είναι εκτελεστικός πρόεδρος, οπότε δεν έχει γνώση του θέματος, να μιλήσω με τον κύριο Κωστόπουλο αύριο, που είναι διευθύνων και εκτελεστικός. Κοιτάξτε, κύριε Βρούτση, το λέω και σε εσάς. Πέρασε και η κυρία Μιχαηλίδου νωρίτερα, παρακαλώ να της το μεταφέρετε. Δεν επιτρέπεται να μείνουν στο δρόμο 25 άνθρωποι, ούτε επιτρέπεται την ώρα που έρχεται τροπολογία ευεργετική και θετική σε σχέση με τον βασικό μισθό, ανεξαρτήτως του ότι δεν θεωρούμε επαρκή αυτή την αναγγελία, δεν μπορεί όμως την ίδια ώρα άνθρωποι να μένουν στο δρόμο, άνθρωποι να αγωνιούν και να καταγγέλουν ότι πρόκειται για εκδικητικές απολύσεις, για εκδικητικούς αποκεφαλισμούς και ξαφνικούς θανάτους εντός εισαγωγικών, επειδή οι άνθρωποι αυτοί ανήκουν στο σωματείο η συσπήρωση, το εργατικό σωματείο των εργαζομένων και όχι σε ένα εργοδοτικό σωματείο το οποίο έχει συγκροτηθεί και αντιποιείται από ό,τι αφηγούνται την εκπροσώπηση των εργαζομένων. Δεν μπορεί την ώρα που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, και εμείς αυτό θα το στηρίξουμε εφόσον γίνει πράξη, την βελτίωση των αποδοχών και του κατώτατου μισθού, δεν μπορεί την ίδια ώρα άνθρωποι που η εργασία τους και καλυμμένες συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο, άνθρωποι που η εργασία τους είναι ο βιοπορισμός τους και συνδέεται με το ελληνικό δημόσιο και με μια τόσο σημαντική βιομηχανία όπως τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, να μένουν στο δρόμο. Ανέλαβα ενώπιόν τους, και ξέρετε, εμείς αυτό που λέμε το κάνουμε πράξη. Ανέλαβα ενώπιόν τους ότι θα μεταφέρω και την αγωνία τους και το αίτημά τους στη Βουλή, και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο παίρνω το λόγο σήμερα, και ελπίζω αύριο στην κυρίως ομιλία μου να έχετε να μου πείτε και ένα καλό νέο, ότι οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους συνάντησα και είναι άνθρωποι της Βιοπάλης, δεν θα μείνουν στο δρόμο, διότι αυτό είναι άδικο και δεν δικαιολογείται την ώρα που η ευημερία, όπως εσείς την αφηγείστε, έρχεται. Ο τρίτος λόγος που ζήτησα να μιλήσω σήμερα και δεν μπορούσε να περιμένει αφορά μία
εντελώς ανίκια, απαράδεκτη επίθεση που έγινε στον βουλευτή μας, τον Σπύρο Μπιμπίλα, αλλά και στην Πλεύση Ελευθερίας, από ένα πρώην κυβερνητικό στέλεχος και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιατρο Μανολάκη. Ο Σπύρος Μπιμπίλας, όπως ξέρετε, είναι ένας άοκνα εργαζόμενος ηθοποιός, ένας καλλιτέχνης που έχει καταθέσει την ψυχή του επί δεκαετίες στον πολιτισμό, που υπηρετεί ως πρόεδρος των Ελλήνων ηθοποιών του συναδέλφους του, που υπηρετεί και συνδράμει επί δεκαετίες τους συνταξιούχους ηθοποιούς και τους γυραιότερους συναδέλφους του μέσα από το ΤΑΣΕΗ, το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, που είναι επίσης πρόεδρός του. Είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται εδώ στη Βουλή, όπως όλοι οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, αυτή η μικρή μας ομάδα που δεν κουράζεται και είναι εδώ συνέχεια και είναι και σήμερα εδώ. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έκρυψε τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, αλλά και δεν τον έκανε εισιτήριο για οτιδήποτε. Ο Σπύρος Μπιμπίλας, ό,τι έχει κερδίσει και κατακτήσει στη ζωή του, το έχει κερδίσει και κατακτήσει με τη δουλειά του και με την αξία του και με την αγάπη του για τους ανθρώπους, και είναι τιμή για την Πλεύση Ελευθερίας να είναι βουλευτής μας, και βεβαίως είναι βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας γιατί τον ψήφισαν οι πολίτες ως πρώτο στη λίστα στις εκλογές του Ιουνίου, όπως και όλους τους βουλευτές μας. Όταν λοιπόν η Πλεύση Ελευθερίας, αυτό το περίεργο, ιδιόρυθμο κίνημα που επιμένει να σας κάνει θετικές προτάσεις εκεί όπου υπάρχουν πεδία συνένεσης, και μίλησε για αυτά κατ' επανάληψη ο κύριος Καραναστάσης, αυτό που επιμένει να σας κάνει κριτική εκεί που υπάρχουν σημεία και κριτικής και σύγκρουσης, αυτό που επιμένει να είναι εδώ την ώρα που όλοι απουσιάζουν, όταν αυτό λοιπόν το μικρό περίεργο κόμμα που το πρώτο που ενόχλησε ήταν η αμφίεση των βουλευτών του, της Τζόρτζιας, της Κεφαλά και του Σπύρου πάλι, και γενικώς ενοχλεί, όταν αυτό το κόμμα είναι το μοναδικό μέσα στη Βουλή, το μοναδικό που λέει ξεκάθαρα ότι το νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών θα το ψηφίσουμε, και λέει ξεκάθαρα ότι αυτό είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι κορυφαίο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα τα κόμματα έχουν εμφανίσει προβλήματα. Και μάλιστα λέγεται ότι δεν θα υπάρξει καμία κοινοβουλευτική ομάδα να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία, γιατί όλες έχουν προβλήματα. Εμείς έχουμε 6 βουλευτές, δεν επαρκούμε να ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία, αλλά το βάζω το ζήτημα. Όταν λοιπόν η Πλεύση Ελευθερίας είναι το μοναδικό κίνημα, κόμμα, που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών και όλων των ανθρώπων και λέει όλοι οι άνθρωποι ίσα δικαιώματα, πώς είναι δυνατόν να δέχεται επίθεση, και μάλιστα επίθεση με προσωποποιημένη στοχοποίηση του Σπύρου Μπιμπίλα, του βουλευτή μας που είναι γνωστό χωρίς να έχει ο ίδιος με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτεί τη σεξουαλική του ταυτότητα, τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Είναι γνωστή όμως αυτή, γιατί δεν την έκρυψε. Να δέχεται επίθεση από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας με την εξής φράση.
σε λίγες μέρες 299 straight βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, παρένθεση, και ένας γκέι, χάρη στα παιχνίδια με τις λίστες που έκανε η Πλεύση Ελευθερίας, θα αποφασίσουν για τα δικαιώματα ημών των ΛΟΑΤΚΙ, κάποιων εξημών για την ακρίβεια και των παιδιών μας, τα οποία η ρίστο εν παρόδο δεν είναι σόνη και δεν ΛΟΑΤΚΙ. Και τα γράφει αυτά ένας άνθρωπος που υπήρξε κυβερνητικός στέλεχος, που διαφήμισε ότι είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι υφυπουργός και στοχοποιεί έναν βουλευτή έντιμο, ο οποίος είναι εδώ με την αξία του και με κανένα παιχνίδι, γιατί εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ με την αξία της, παρά τα παιχνίδια που παίχτηκαν εις βάρος μας και προεκλογικά, και παρά την ανηλαιή επίθεση που δέχθηκε ως το μοναδικό κόμμα που σε προεκλογική περίοδο δεχόταν μόνο επίθεση και λάσπη. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, το μοναδικό κόμμα που στηρίζει το νομοσχέδιο που η κυβέρνησή σας φέρνει να δέχεται επίθεση από κυβερνητικό στέλεχος, και μάλιστα επίθεση στη σεξουαλική ταυτότητα, στο σεξουαλικό προσανατολισμό του βουλευτή μας. Και γιατί απαξιώνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κερδίσει και τη ζωή του και το ψωμί του και την αξία του και την καλλιτεχνική του οντότητα και ακεραιότητα και την πολιτική του υπόσταση με τον κόπο του και με την ποιότητά του, πώς είναι δυνατόν να απαξιώνεται κατά αυτόν τον τρόπο ότι βρίσκεται στη Βουλή, γιατί είναι ο μοναδικός γκέι που για να μπει στη Βουλή παίχτηκαν παιχνίδια με τις λίστες. Ακούστε, θα το πω πολύ καθαρά για να το διαμηνύσετε και στον κύριο Μητσοτάκη και σε όλους όσοι αισθάνονται ότι μπορούν να παίζουν τέτοια παιχνίδια με τα δικαιώματα. Εμείς με τα δικαιώματα δεν παίζουμε. Όπως δεν παίζουμε με την αξία μας. Όπως δεν παίζουμε με την προσπάθειά μας, όπως δεν παίζουμε με τη σχέση μας που είναι γνήσια και αδιαμεσολάβητη με τους πολίτες, με τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Δεν παίζουμε παιχνίδια. Παιχνίδια παίζουν άλλοι. Η Πλεύση Ελευθερίας κατήρτισε λίστες τον Ιούνιο, όπως έκαναν όλα τα κόμματα, και όλα τα κόμματα βεβαίως έκαναν και αλλαγές στην κατάταξη της λίστας. Περίμενα η πρώτη που θα έβγαινε να μιλήσει απέναντι σε αυτή την επίθεση να είναι η κυρία Μπακογιάννη, η οποία είναι γνωστό ότι με αλλαγή στις λίστες του Ιουνίου του 2012 μπήκε πρώτη στο επικρατείας και έγινε βουλευτής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Περίμενα να είναι η πρώτη που θα μιλούσε. Περίμενα να μιλήσουν και άλλοι και άλλοι. Αφού δεν μιλάει κανείς, ας μιλήσουμε εμείς. Και ας πούμε, τέρμα τα παιχνίδια με τα ψέματα, λίστες κατήρτισαν όλα τα κόμματα, αλλαγές στην κατάταξη κάναν όλα τα κόμματα, οι αλλαγές αυτές είναι που έβαλαν, με τα ποσοστά που έβαλαν τα κόμματα στη Βουλή και την Πλεύση Ελευθερίας. Για κανέναν βουλευτή μας δεν θα δεχθώ άλλη τέτοια λάσπη και άλλη τέτοια επίθεση, και για το μοναδικό κόμμα που στέκεται με τον τρόπο που στέκεται, με εντιμότητα και με όχι, και όχι με παιχνίδια, η Πλεύση Ελευθερίας δεν δέχεται παιχνίδια. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων είναι αδιαπραγμάτευτα, και ακόμη κι αν μείνουμε μόνοι μας οι έξι μας να τα υπερασπιζόμαστε, πάλι θα είμαστε εδώ για να τα υπερασπιζόμαστε. Πιστεύουμε όμως ότι ο κόσμος βλέπει καλά και τι συμβαίνει και ποια παιχνίδια παίζονται. Πιστεύουμε ότι αυτή η επίθεση συνδέεται και με την άνοδο που σημειώνει η Πλεύση Ελευθερίας δημοσκοπικά. Πιστεύουμε βέβαια ότι πολύ μεγαλύτερη απήχηση θα καταγράψουμε εκλογικά, και σε αυτά τα παιχνίδια θα απαντάμε πάντα με την αλήθεια μας. Σας ευχαριστώ.